Σήμερα. Είναι Πέμπτη, ρε παιδιά! Τελειώνει η εβδομάδα. Όχι, δεν θέλω να τελειώνει. Είναι προ-Παρασκευή. Ναι, όχι! Ναι, φωνάζει απέναντι. Εγώ δεν θέλω να τελειώσει η εβδομάδα. Γιατί μετά την Παρασκευή εγώ δεν βλέπω. Δεν μιλάω με τα κουλεράκια μου. Και τον αγοριέμαι. Ναι! Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς είστε? Πού σας βρίσκει αυτή η ώρα? Σας βρίσκει στον δρόμο? Σας βρίσκει στο φροντιστήριο? Σας βρίσκει στη σχολή? Σας βρίσκει για καφέ? Σας βρίσκει στο σπίτι να τρώτε? Ελπίζω κάτι ωραίο. Βίτωνα, τώρα που είπα για φαΐ, τι τρως? Τι έφαγες? Τι έφαγες, ρε Μοσχάρη, μίλα. Τι έφαγες? Α, μη με σκάς, έφαγες μπλακόντ, μη με. Πού τη βρήκες εδώ στην Παλίνη? Αλήθεια! Καλή χώνεψη, Βίτωνα! Να πούμε καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μας βλέπετε πραγματικά και είστε συντονισμένοι εδώ στο MAD-TV και στο Cooler. Να πούμε καλησπέρα στον Ιβάν μας, το αγόρι αυτό το μοντέλο που χειρίζεται τον Γερανό. Να πούμε καλησπέρα στις ματάρες της εκπομπής, στις μέρες που είναι απέναντί μου. Να πω καλησπέρα στα παιδιά μου επάνω, Νίκο, Μαρία και Βίτωνα. Και εννοείται γεια σας, παιδιά, και εννοείται γεια και στη ροή! Γεια σου, ρε ροή! Ετοιμάστε τις κομματάρες, Και στο δαμασκινάκι μας, που είναι με σωτυχία, και στον Νίκο. Δεν τους βλέπετε, τους ακούω εγώ, τους αφουγκράζουμε. Ξέρω τώρα, δαμάσκινος, ξέρω τι κάνει αυτή τη στιγμή. Μελετάει ένα project στο iPad του, αυτό κάνει. Δαμάσκινε, πες, έπεσα μέσα! Έχω, διαπερνάω και τον τοίχο, ρε φίλε, εγώ και οι σούπερ ήρωες, κατάλαβες. Λοιπόν, ένας τοίχος μας χωρίζει, παιδιά! Λοιπόν, καλώς ήρθατε, να έχουμε μια υπέροχη εκπομπή, μια υπέροχη μέρα. Σήμερα, λοιπόν, το θέμα αυτής της εκπομπής είναι βαρύ. Έχουμε πραγματικά στόχο σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να γίνουμε γενικότερα καλύτεροι άνθρωποι. Πιο χρήσιμοι στην κοινωνία, βρε αδερφέ. Να μάθουμε τρόπους καλής συμπεριφοράς. Να ακολουθήσουμε κάποιους, ας πούμε τώρα, άμα το επιλέξουμε, κάποιους κανόνες. Εμείς θα τους πούμε. Τώρα το αν εσείς θα τους ακολουθήσετε είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να τους ακολουθήσουμε και καλά, γιατί ούτε και εγώ δεν τους ακολουθώ καλά, να ξέρεις. Ακολουθώ μόνο αυτούς που ενστερνίζομαι, που ασπάζομαι, που με τους οποίους, παιδί μου, πάμε κοντά-κοντά. Δεν τους μπορούμε όλους. Βέβαια, θα σου πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με το savoir vivre. Τι είναι αυτό το savoir vivre? Το έχει διαβάσει κανείς αυτό το υπέροχο βιβλιαράκι? Εσύ το έχεις όλο και έγινες καλύτερος άνθρωπος? Δεν θυμάται τίποτα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Αφού λοιπόν δεν θυμάται τίποτα η Μαρία, είμαστε εμείς εδώ. Έχουμε εδώ τις μειωσούλες μας, έχουμε κάνει την ερευνούλα μας και πραγματικά θα σας πω εγώ 2-3 πραγματάκια τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε σωστοί σε ένα τραπέζι, αδερφέ. Πες ότι δεν πάμε να φάμε σουβλάκια, στη λαδόκολα και κρέατα και χοιρινά. Κάπου μας καλούνε. Μια καλή περίσταση. Να μην ξέρουμε πώς θα τα, αυτό, πώς θα τα κάνουμε. Να μην ξέρουμε ποιο κουτάλι να επιλέξουμε και ποιο πιρούνι. Να μην ξέρουμε αν θα πάρουμε του διπλανού μας το ψωμί ή το δικό μας και να κάνουμε λάθος. Πες τώρα πώς. Γιατί τα ξέρετε όλοι? Ούτε εγώ δεν τα ξέρω όλα. Τώρα τα πάθουμε όλα παρέα μαζί, να τα μάθουμε, κουλεράκια μου. Επίσης, πραγματικά, συμπεριφορά στο τραπέζι. Τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε κυρίως, γιατί κυρίως κάνουμε αυτά που δεν πρέπει. Αλλά τώρα θα τα δούμε όλα μαζί. Επίσης, θέλω να μου στέλνετε τα μηνύματά σας πραγματικά και στο Twitter και στο Facebook. Ήδη έχετε ξεκινήσει, ήδη έχω διαβάσει τις θέσεις πολλών από εσάς και θέλω να μου πείτε πραγματικά τι θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε να ακολουθούμε στο savoir vivre ή δώστε μας δικούς σας κανόνες. Γιατί, δεν κατάλαβα, εδώ στο Cooler θα φτιάξουμε το δικό μας savoir vivre. Αν κάτι θέλετε να μου πείτε που θα έπρεπε να κάνουμε για να είναι τα πράγματα καλύτερα και εμείς να δείχνουμε καλύτεροι και σωστότεροι, να μου το στείλετε πραγματικά. Αν με κάτι διαφωνείτε από το savoir vivre, επίσης να μου το στείλετε. Γιατί δεν σημαίνει, είπαμε ότι συμφωνούμε με όλα. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι εδώ πέρα. Επίσης θα μιλήσουμε για το τι θα πρέπει να κάνει ένας άνδρας προς μια γυναίκα. Κατάλαβες? Βέβαια, εγώ τα μισά δεν τα σπάζομαι. Αλλά εγώ θα τα πω, να ξέρεις. Επίσης, θα μελετήσουμε το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και στο χώρο εργασίας,
του σχολείου, της σχολής μας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, να μην γινόμαστε βάρος προς τους συναδέλφους μας, κατάλαβες. Δηλαδή, τώρα αν ο Βίτορας έχει φάει, ρε αγοράκι μου, μην ξύνεις τα δοντάκια με τον γλυφίδα δίπλα στη Μαρία. Η Μαρία τσουφταίει, κατάλαβες. Το έχεις. Δηλαδή, είμαστε τώρα κάθεσαι πάνω και τρως τίποτα με κουκούτσια. Δεν ξέρω να έχω. Κατάλαβες τότε στο σκουδεντεκέ. Είναι η Μαρία δίπλα, το κορίτσι. Είναι ο Νίκος πίσω κατά. Δεν πρέπει να σέβεσαι, Εύη, τώρα. Γιατί κάνεις το σπίτι εδώ πέρα, το κάνεις και εδώ πέρα. Κατάλαβες κάτι τέτοια θα πούμε σήμερα. Γιατί δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Δηλαδή, δεν είναι είμαστε πάντα στο σπίτι που καθόμαστε, χύμα στο κύμα, φοράμε εκεί τα σερτάκια μας. Και μπορεί να βάλουμε να δούμε μια ταινία και να φάμε popcorn και να πέφτουν όλα κάτω από popcorn, αλερώνεται το σύστημα. Έχουμε και λάδια και αλάτια στο χέρι. Τι ωραία εικόνα μεταδίδω. Ή μας χύρεται το τσένταρ και λερώνεται μπλούζα και όλα και τα σχετικά. Μην πά να το κάνεις αυτό σε κανένα τραπέζι. Ζήλη, καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε θέλω να δω, στείλτε μου μηνύματα πραγματικά, να δω τη δική σας γνώμη. Θα αρχίσω κι εγώ να σας λέω, κάτσε να πάρω θέση να κάτσω. Επίσης σήμερα, Ιβάνα, ξέρεις, παίζουμε με τα εκατοστά. Εδώ θέλω μια προσοχή. Γιατί σηκώνονται όλα και φεύγουνε. Καταλαβαίνεις. Μην γελάτε, μιλάω σοβαρά. Το πρόβλημά μου είναι κοντό αυτό που φοράμε. Σήμερα κατάλαβα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσω ακόμα από μηνύματα. Θα ξεκινήσω με το θέμα. Σιγά σιγά να διαβάζω. Μέχρι εσείς να στέλνετε. Ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε. Συνεχίστε. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Να πούμε, να ξεκινήσουμε καταρχήν με το θέμα φαγητό, τραπέζι. Μας καλούνε σε μια περίσταση, σε ένα δείπνο, σε μια δεξίωση, βρε αδερφέ. Γιατί εμάς τι είμαστε να μας καλέσουν, δεν κατάλαβα. Και να ξεκινήσουμε να πούμε ότι παιδιά, δεν πρέπει πραγματικά να τρώμε με το στόμα ανοιχτό. Μη μασουλάτε έτσι. Όπως τρώμε την τζίχλα, διακριτικά. Ή αυτό που κάνουν όλοι με τα ηχητικά. Σαν μυρικαστικά, κατάλαβα. Διακριτικά, ξέρεις τώρα. Διακριτικά πράγματα. Λοιπόν, αλλά επίσης δεν πρέπει να κρατάμε το πιρούνι μας με το αριστερό χέρι. Δηλαδή, πού είναι το στυλό μου, μισό λεπτό. Πού να το κρατήσω τώρα το πιρούνι έτσι. Σαν να τρώει δύο χρόνο παιδάκι που χτυπάει και δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Λεπταπίλεπτα τα πράγματα. Με το δεξί και ήρεμα και ωραία. Λοιπόν, επίσης να σας πω τι γίνεται με αυτές τις πετσέτες. Πραγματικά. Μόλις θα καθίσετε λοιπόν σε αυτό το υπέροχο τραπέζι, όταν θα σας καλέσουν με το καλό βρε αδερφέ, πραγματικά, στρώνουμε την πετσετούλα στα γόνατά μας, προσέξτε έτσι, ήρεμα και ωραία, ούτε και το τύπου αυτό το πράγμα και βάλτο εκεί, ούτε την περνάμε, όπα, με το χαρτί κουζίνας πάει, ούτε την περνάμε μέσα, μισό λεπτό έχω και το μικρόφωνο, έχει ένα δίκιο, ούτε την περνάμε έτσι, σαν σαλιάρα, πώς τρώνε τα πιτσιρίκια έτσι τα μικρά. Καταλαβαίνεις. Ούτε τις φινώνουμε. Άντρες, προσέξτε λίγο. Ούτε τις φινώνουμε μέσα στο πουκάμισο έτσι στα κουμπιά να κρέμεται η πετσέτα έτσι. Εντάξει, όχι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, επίσης, πριν πάμε σε break να σας πω ότι αυτή την πετσετούλα την υπέροχη δεν θα την ακουμπήσετε στο τραπέζι πάνω έτσι μέχρι να τελειώσετε το γεύμα σας στο δείπνο σας. Όπως επίσης, συχνά πυκνά, πρέπει να σκουπίζουμε τα χυλάκια μας, όχι έτσι, έτσι. Λέπτε πίλη, κατάλαβε, με το μαράκο. Άφησε και το κραγιόν εδώ πάνω. Και μια σπο κραγιόν για εσάς τις γυναίκες. Όταν θα έχετε σκουπίσει με την πετσετούλα τα χυλάκια σας, τα όμορφα που τα βάφετε, μετά φεύγοντάς μου, τι να αφήσετε έτσι κουβάρι πάνω με τα κραγιόν επάνω να φαίνεται. Διακριτικότατα, την τυλίγετε. Την αφήνετε διακριτικά στο τραπέζι. Και την κάνετε, Λούις. Κατάλαβες. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πραγματικά. Σίγουρα αυτό δεν είναι μέσα στο αμόρτι, βρυταουριαστό και το τσιριχτό. Αλλά εδώ είμαστε κούλες. Και είμαστε στο μάτ συντονισμένοι και περνάμε τέλεια. Δώσε λίγο ακόμα, σε παρακαλώ, φτιάξε ένα μεσημεριάτικο. Ναι! Δεν μας νοιάζει το savoir vivre. Εμείς θα φτιάξουμε το δικό μας, το savoir vivre του Cooler. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Όλα πρέπει να τα μελετήσουμε. Είμαστε μια εκπομπή που ψυχαγωγεί κυρίως άγει την ψυχή των κουλερακίων και όχι μόνο. Αλλά οφείλουμε να ενημερώνουμε. Και οφείλουμε να είμαστε και σωστοί και οφείλουμε να είμαστε και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Οφείλουμε. Και αυτό σήμερα θα το μελετήσουμε. Δεν σημαίνει ότι το ασπαζόμαστε.
Δεν σημαίνει ότι θα πράξουμε όπως λέει αυτό το μικρό βιβλιαράκι, αλλά εμείς θα το μελετήσουμε και θα το πούμε κι αυτό. Δεν μας πειράζει. Να ξεκινήσω όμως να διαβάσω κανένα μήνυμα το Twitter. Μέχρι να συνεχίσουμε τώρα, θα πω εγώ για τα εκεί, για τα ψωμιά, τα πιρούνια και τα κουτάλια που μπερδεύουν πάρα πολύ κόσμο και μπερδεύουν και τον Ιβάν μου. Εδώ μου είπε ο Ιβάν μου, μπερδεύαμε, μου λέει και δεν ευχαριστήκαμε το φαγητό μου. Κατάλαβες. Θα σου πω εγώ, Ιβάν μου, που τα έχω μελετήσει και τα έχω ψάξει. Να ξέρεις, γιατί κανείς δεν γεννήθηκε με το savoir vivre στη τσεπούλα. Όλοι τα μάθαμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, Ραφαήλ Βογιατζόπουλος λέει. Με όποιον και να είμαι, θα το θεωρώ το ίδιο. Απλά ντύνομαι και συμπεριφέρομαι το ίδιο με όλους. Είμαι αυτός μου παντού. Μαζί σου, συμφωνώ. Ευαγγελία Κίτ λέει, βρε δεν πάω να τελίτσες. Λέω εγώ, είσαι θεά, σ' αγαπώ. Να είσαι, λέω, εαυτός σου παντού. Απλά εκεί, να είσαι και σεμνός και σοβαρός, αλλά πάντα ο εαυτός σου. Γεια σου, συνονόματι. Γεια σου, ρε Ευαγγελία. Το μήνυμά σου πραγματικά με βρίσκει απολύτως σύμφωνη τώρα με τα σεις και με τα σας και με τα πυρουνάκια και με τα κουταλάκια και με τα 3.000 πραγματάκια. Συμφωνώ μαζί σου, Ευαγγελία μου. Το μήνυμά σου με εκφράζει απόλυτα. Directioner Mixer. Να μην μασάμε, λέει, γρήγορα και με μανία. Πολύ σωστό αυτό που λες. Είναι πολύ σπαστικό. Βάλτε One Direction, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Θα βάλουμε και One Direction. Παιδιά, σπάσανε τα ρεκόρ οι Directioners στο YouTube, να πούμε. Στο καινούριο να ο Ιβάν, για παράδειγμα, δεν αντέχει. Ο Ιβάν είναι κρυφό Ντάιρονεξιούλιζα, ξέρεις. Φανερός είναι, δηλαδή, την ώρα που βγαίνει το κούλερ, οργιάζει. Μου λέει, παίξε One Direction, δεν μπορώ. Και πάνω κάτω τα μπουκλάκια του που σγοροπηδάει εδώ με τον γερανό. Κατάλαβες. Βάλε λίγο, ρε παιδί μου, το Still My Girl, το καινούριο. Το καινούριο τραγούδι με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Πραγματικά που σκηνοθέτησε ο Ντάνι Ντεβίτο. Το έχουμε πει, το είπαμε και στο Mad News σήμερα. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Αυτό το κλασικό το. Γεια σας. Είμαι η Ευαγγελία και αυτά είναι τα Mad News. Κατάλαβες. Αυτό. Το ξέρετε, με ρωτάω στον δρόμο και μου το λένε και γελάνε. Λέω, είναι πειματάκι. Λοιπόν, να συνεχίσω όμως εγώ, αφού διάβασα δύο-τρία μηνύματα, περιμένω να βάλετε One Direction, το ξέρετε αυτό. Δώσ' το. Πολύ ωραίο. Δύναμη! Δύνατα! Δύνατα! One Direction και τρελαίνομαι, Ιβάν! Έλα, αυτό είναι το αγαπημένο του Ιβάν, ξέρετε, από την ώρα που βγήκε, πραγματικά ακούει αυτό το πράγμα, εκεί, με τα ακουστικά του. Και πολλές φορές του μιλάω εγώ και δεν με ακούει. Τόσο κόλλημα με τους One Direction, πραγματικά. Φαντάσου δηλαδή να έρθουμε στην Ελλάδα, ρε Σιβάν, τι θα κάνεις δηλαδή. Τι θα κάνεις, θα φορείς και μπλούζα. Θα πάω στο αεροδρόμιο. Θα πάει στο αεροδρόμιο, Ιβάν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μηνύματα. Στείλτε να μου πείτε εδώ να μαθαίνουμε τα νέα και τι γίνεται. Και τι γίνεται με αυτό το savoir vivre. Τι πρεσβεύετε και τι δεν πρεσβεύετε. Τι θα θέλετε να εντάξετε στο savoir vivre και τι θα θέλετε να βγάλετε, βρε αδερφέ. Μαθαίνουμε κανόνες σήμερα καλής συμπεριφοράς. Όχι ότι δεν έχουμε, αλλά έτσι να τους διαβάσουμε, να έχουμε μια ιδέα, βρε αδερφέ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μιλήσουμε για το ξεμπέρδεμα των σερβίτσιων. Ιβάν, αναφέρομαι σε σένα. Λοιπόν, για να μην γίνει καλά λάθος. Γιατί πολλοί καμιά φορά παίρνουν το ποτήρι του διπλανού ή το ψωμί επίσης του διπλανού. Ευτυχώς όχι το απέναντι. Ακούστε τώρα να σας πω εγώ. Να θυμάστε ότι τα δικά σας ποτήρια βρίσκονται πάντα δεξιά. Όχι αριστερά που έχετε την τάση και κάνετε όλοι έτσι. Βέβαια τώρα θα μου πεις αύριο Ευαγγελία μου, δηλαδή άμα εγώ πάρω τώρα το αριστερά θα κάνουμε, πεθάνουμε. Σιγά μην πεθάνουμε. Αλλά λέμε τώρα για να ξέρουμε και να θυμάστε ότι το ψωμί βρίσκεται απέναντι. Αριστερά, πόρτσα. Δεξιά ποτήρια, αριστερά ψωμί. Κάπως έτσι. Ξεχωρίστε το. Τα μαχαιροπύρουνα επίσης, να σας πω, είναι τοποθετημένα στο τραπέζι με τη σειρά που θα τα χρησιμοποιήσουμε. Κοινό, Ιβάν μου, εσύ που έχεις απορίες, ξεκινάς με τα απόξω. Κατάλαβες δηλαδή. Όταν θα έχεις μια στρατιά μαχαιροπύρουνα από εδώ δεξιά-αριστερά σου, εσύ θα ξεκινάς με τα απέξω. Δηλαδή, ό,τι σου φέρνω εσένα, δηλαδή. Ναι, ας ξεκινάς από μέσα. Ναι. Ανάποδο πλάσμα. Θα σε κάνω άνθρωπο, βρε, εγώ σήμερα. Λοιπόν, ας δω τι γίνεται. Ξεκινάς με τα απ' έξω και σιγά-σιγά, καταλαβες τώρα, έτσι πάει και η λογική. Δεν ξεκινάς από τα από μέσα να αφήνεις κενά. Ξεκινάς από τα απ' έξω και σιγά-σιγά, οπ, φεύγουν αυτά. Και στο τέλος είναι τα τελευταία. Θεέ μου, τι λέμε σήμερα πραγματικά εδώ. Έχουν πεθάνει στα γέλια, έξω, εντάξει. Επειδή είμαι παραστατική αρκετά, καταλαβαίνω γιατί γελάτε, αλλά έτσι θα μάθουμε. Αμέ. Λοιπόν, αυτό για τα μαχαιροπύρουνα, να ξέρετε, και τα σερβίτσια. Και πάμε να δούμε τώρα, εάν τρώμε με το δεξί χέρι ή με το αριστερό. Εσύ τι είσαι.
Εντάξει, καλά είσαι σήμερα μου. Πολύ ωραία. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εσύ αριστερόχειρος, Μαρία μου, τα ανάποδα εσύ. Εντάξει. Όταν χρησιμοποιείτε το μαχαίρι, αυτό το μαχαιράκι το κρατάμε πάντα με το δεξί χέρι. Έτσι δηλαδή κόβουμε, στο έτσι. Καταλάβετε, με το δεξί. Μαρία, εσύ ανάποδα, έτσι κορίτσι μου. Μην μπερδευτείς και κάνεις κανένα λάθος. Λοιπόν, για το αριστερό. Έλα, στο μάτι θα κορίτσι. Δεν φταίκαρα, άλλωστε εγώ προσπαθώ να βοηθήσω, πραγματικά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται λοιπόν να κρατάμε με το μαχαίρι, με το αριστερό, όταν κόψουμε τέλος πάντων το κρεατάκι μας ή ό,τι θέλεις να κόψεις, βρε αδερφέ, εσύ, κατάλαβες. Μόλις το κόψεις αυτό που θες, τα αφήνεις κάτω το μαχαιράκι, όχι χύμαστο κύμα έτσι και πεταμένο, λερωμένο, όμορφα, δίπλα. Και παίρνεις το πιρουνάκι με το δεξί, εσύ Μαρία μου με το αριστερό, και τρως, κατάλαβες, κάνεις μαμ που λένε και στα μικρά. Τι είπες εσύ? Εσένα τώρα τι να σου πω έτσι όπως μου το πας, δηλαδή τι μου το παίζει τώρα, τύπου δεξί μπακ που έχει και τα δύο τα πόδια. Δηλαδή, εντάξει, εσύ παίξε μπάλα και με τα δύο λοιπόν, αφού είσαι τέτοιος. Λοιπόν, τι να σου πω, αφού είσαι τόσο, πραγματικά, πολλές οι χάρες του Ιβάν, πολλές. Δεν μου λες την μπούκλα την πιάνεις όταν τρως ή την αφήνεις έτσι και περιφέρεται πάνω στο... Τι κάνεις? Ναι, δεν έχουμε savoir vivre για την μπούκλα και τις μακριμάλιδες. Δηλαδή, τι, όταν πας, τα πιάνεις. Όχι, να το ψάξουμε αυτό. Ιβάν, εσύ τι κάνεις? Τα πιείς χυμά. Και άμα πεις και μια τρίχα στο φαΐ... δικιά του είναι, όταν σου πάτηνε. Όντως, να φοράς δεκτάκι, λέει ο Νίκος. Δεν μπορώ σήμερα πραγματικά. Σε καλό μας σήμερα το γέλιο, δεν θα πω τίποτα άλλο. Επίσης, όταν θα τελειώσετε πραγματικά, κουλεράκια μου γλυκά και όσοι μας βλέπουν, όταν θα τελειώσετε να φροντίζετε πραγματικά το μαχαίρι και το πιρούνι μαζί, δεν τα πετάμε έτσι χήμα ή τα σταυρώνουμε ή τα δεξιά το πιρούνι, αριστερά το μαχαίρι και ό,τι κάτσει, όπως είναι και τα δύο ομοιόμορφα και ωραία, με τις λαβές, άκου τώρα θα σου πω, οι λαβές να κοιτάνε στο νούμερο 5 ενός ρολογιού τύπου, κατάλαβες πώς κοιτάει ο δείκτης, και πραγματικά το άλλο προς το 11. Έτσι λοιπόν λέει εδώ πέρα ο ποιητής, μπορεί να καταλάβει ο σερβιτόρος που σε σερβίρει ή ο οικοδεσπότης ότι εσύ έχεις τελειώσει το φαγητό σου και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις και να πας παρακάτω, βρε αδερφέ. Καταλαβαίνεις. Δεν τα σταυρώνουμε έτσι τύπου. Το καταλάβαμε όλοι. Να συνεχίσω. Να διαβάσω κανένα μήνυμα. Λοιπόν. Πολύ ωραία παιδιά, χαίρομαι. Πείτε μου ότι ο Βίτο να σημειώνει επάνω έχει το σημειωματάρι του. Τι κάνεις εσύ? Αλήθεια, είσαι γράψει βιβλίο. Λοιπόν, να ξεκινάω και συνεχίζω μάλλον με μηνύματα στο Twitter. Κωνσταντίνος Β'. Τι φλακίες είναι αυτές, ρε. Να σου πω τώρα τι έχεις άδειο, Κωνσταντίνο. Φέρε δύο, ναι, δύο δίπιτα, πιτόγυρα και άσε τα πιρούνια και τις πετσέτες. Έχεις δίκιο. Α, Κωνσταντίνε μου, πολύ καλά τα λες. Αλλά με εσένα σου φέρουν κανένα φιλετάκι σε καμία έτσι πιο επίσημη βραδιά. Τι θα κάνεις, θα μείνεις νηστικός, όπως λέει και η Μέρη. Δεν γίνεται, πρέπει να σου δείξω εγώ τον τρόπο, πρέπει να ξέρεις, δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι κουλεράκι μου, ξυπόλυτο στον δρόμο με τις πέτρες, καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε μου. Λέει, και εγώ που είμαι αριστερόχειρας, λέει, πρέπει αναγκαστικά να κρατάω το ποτήρι και το πιρούνι με το αριστερό. Τι φλόγες. Κωνσταντίνε. Λέει, ξεσπάθος ο Κωνσταντίνος, τα είπε όλα. Λοιπόν, μια στιγμούλα να κατέβω παρακάτω. Δήμητρα Ιμανάλη, γεια σου, ρε Ευαγγελία μου, λέει, τι κάνεις. Δεν με νοιάζει, λέει, αν κάνω κάτι λάθος. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι καλά κάνεις, Δημητράκη μου. Ακολούθα εσύ το δικό σου τρόπο, απλά είπαμε. Ευγένεια, καλοί τρόποι, μέχρι ένα σημείο, βρε αδερφέ. Δεν χρειάζεται να ακολουθούμε όλα πιστά. Πραγματικά. Η Λία Νικολάου λέει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε χαλαροί ο εαυτός μας, αλλά πάνω απ' όλα ευγενικοί. Εσύ πολύ ωραία τα λες, Λία μου. Με εκφράζεις απόλυτα. Ναι, έλα μωρέ. Και κάτι να γίνει και κάτι να μπερδέψεις με τη χαριτομενιά και την ευγένεια πραγματικά που σε διακατέχει, δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Το πιο ωραίο, το πιο αυτό είναι το θα γελάσουν, θα πάνε παρακάτω, μπορεί να μην το προσέξει και κανένας. Αλλά τώρα σε περίπτωση που το προσέξει, πραγματικά, μη μας είσαι καθόλου, συνεχίστε. Εγώ σας έχω πει, νομίζω την έχω εκμυστηρευτεί την ιστορία μου, έχω πάθει σε τραπέζι πάρα πολύ. Επίσημο της δουλειάς που είχε εκεί πέρα, τους ήρθε τώρα φαϊνή ιδέα στο μαγαζί να βάλουνε τώρα σουβλάκι τύπου, αλλά είχε σούβλα, μικρή, μίνι, μεταλλική. Και ήταν όλοι εκεί πέρα με τα μαχαιροπύρουνα, Κωνσταντίνε άκουσε τώρα εδώ πέρα καλά τα λες.
Και βγάζανε το κρεατάκι έτσι με το πιρούνι. Και λέω τώρα εγώ θα γίνει μακελιό εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, έτσι δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Ένα θα σου πω, ένα κομμάτι κοτόπουλο κατέληξε στον ντεκολτέ της απέναντι. Τώρα τι να σου πω, πώς μπήκε εκεί μέσα δεν ξέρω. Ούτε ο Διαμαντίδης να ήμουνα πραγματικά. Αλλά δεν θες να ξέρεις τι έπαθε μετά η κυρία πέρα, κεφαλικά. Τη βάρεσε το ρεύμα κανονικά. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Νέα επιτυχία από Freaky Fortune, Γη και Ουρανός. Θα κινήσω Γη και Ουρανό για να είμαι εδώ και να φέρνω τα καλύτερα θέματα και να σας αρέσουν και να τα συζητάμε και να μας στέλνετε μηνύματα. Ναι! Και σήμερα, να σας υπενθυμίσω, συζητάμε το savoir vivre. Αυτούς τους κανόνες λοιπόν για να είμαστε καλύτεροι, για να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να έχουμε έτσι ωραία συμπεριφορά και να μην ενοχλούμε τους δίπλα μας πραγματικά. Και θέλω να μου στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Τους ασπάζεστε εσείς αυτούς τους κανόνες? Δεν τους ασπάζεστε? Ποιοι κανόνες σας αρέσουν? Τους ξέρετε? Δεν τους ξέρετε? Θέλετε να βάλετε καινούριους? Πραγματικά. Θέλετε να βάλετε καινούριους κανόνες, να εντάξετε καινούριους κανόνες? Για να δω τι θα μου πείτε. Αλλά πριν πάμε να συνεχίσουμε στο θέμα μας, να σας πω ότι το Positive Music Room από την Amita Motion Positive Club είναι γεγονός και είναι εδώ. Ένας τέλειος και φοβερός διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει. Να ξέρετε, και συνεχίζετε, γι' αυτό μη σταματάτε να δηλώνετε συμμετοχή. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Θα μπείτε στη σελίδα της Amita Motion στο Facebook. Θα γίνετε μέλος του Positive Club και θα επιλέξετε από, ακούστε τώρα ονόματα, Κωνσταντίνο Αργυρό, Ελένη Φουρέιρα και Ρεκ. Και να μας πείτε εσείς ποιος από αυτούς τους τρεις θέλετε να διακοσμήσει το δωμάτιό σας και να το κάνει ένα τέλειο Positive Music Room. Ο διαγωνισμός τρέχει. Είναι μεγάλος, είναι τεράστιος, οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Έχετε ακόμα χρόνο, τρέξτε, σπεύστε. Θα είμαστε όλοι εκεί και επίσης οι εκπλήξεις δεν σταματάνε εδώ, γιατί αν θέλετε εσείς να γνωρίσετε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη και να ενταχθείτε στο creative team του, δηλαδή να γίνετε το δεξί του χέρι πραγματικά, μπορείτε να το κάνετε, γιατί ένας από εσάς, ένας τυχερός από εσάς, θα βρεθεί δίπλα στον καλλιτέχνη που θα, τέλος πάντων, θα επιλέξει το κοινό. Και θα είναι μαζί του να επιλέξει πραγματικά τις κουρτίνες, τα έπιπλα, το κρεβάτι, τα μαξιλάρια και όλα. Λοιπόν, Amita Motion Positive Club για το Positive Music Room. Τρέξτε πραγματικά, μη σταματάτε. Και να επιστρέψουμε στο θέμα μας, το υπέροχο, εδώ πέρα, το savoir vivre αυτό το ωραίο. Να σας πω ότι η Αντιγόνη Ζήτα λέει, κάπως έτσι η Αντιγόνη ασπάζει το savoir vivre και μας λέει ότι θέλει να ακούσει Μελίνα Ασλανίδου. Η Ευαγγελία λέει, Θεά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ετοιμάσουμε και μία Μελίνα Ασλανίδου. Και πάμε πραγματικά στο Facebook που έχει επίσης μηνύματα. Να ξεκινήσουμε. Ο Δημήτρης Μπαρ λέει, Ευαγγελία, ένα θα σου πω. Όταν θα βγούμε παρέα, θα μάθεις τη συμπεριφορά μου στο φαγητό και στην έξοδο και επίσης το ντύσιμό μου. Και τελειώνω ότι όλα τα σωστά τα κάνω. Λάθη ποτέ. Γεια σου ρε Δημήτρη, πρέπει να είσαι και ο μόνος να κάνεις όλα σωστά πραγματικά και με το savoir vivre. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι ασπαζόμαστε πολλά, αλλά δεν τα ακολουθούμε πάντα βρε αδερφέ. Θα σας πω για να τελειώσουμε πραγματικά το θεματάκι με το φαγητό και να σας πω ότι δεν πρέπει πραγματικά να κόβετε, όπως είπε και πριν η φίλη μου, και να τρώτε μεγάλες μπουκές. Δηλαδή, μην ξεχυλίζει το φαΐ από το στόμα ή μην μασάτε άτσαλα ή μην είστε πολύ μπουκωμένοι. Όπως επίσης, όταν είστε μπουκωμένοι, μην πίνετε νερό ή αναψυκτικό ή οτιδήποτε άλλο, βρε αδερφέ. Γιατί πολλοί το κάνουμε. Εσύ δεν το έχεις κάνει, ρε Μέρη? Κι εγώ το έχω κάνει. Τρώω εκεί μπουκωμένος, τώρα πιεις και νερό. Πού πας, κύριε, περίμενε, πραγματικά. Τελείωσε τώρα την πρώτη μία δουλειά και μετά πήγαινε στην επόμενη. Λοιπόν, επίσης, πραγματικά, να τρώτε, να μην ανακατεύετε ή να μυρίζετε το φαγητό πριν ξεκινήσει το γεύμα. Δηλαδή, μην κάνετε συνέχεια αυτό το πράγμα, κράτς, και πηγαίνετε και βάζετε τη μουσούδα μέσα στο πιάτο. Δεν είναι ευγενικό, λένε εδώ πέρα. Επίσης, μην ανοιγοκλίνετε τόπα με το στόμα σαν και όταν αμασάτε. Μην ρουφάτε ή μην φυσάτε πραγματικά τη σούπα σας. Ιβάν, είμαι σίγουρη το κάνεις αυτό το πράγμα εσύ. Μην κάνετε αυτό, πώς κάνουμε με τον καφέ. Ή μη φυσάς τη σούπα τύπου και καταλήξει απέναντι. Έλα, το ξέρω, είμαι σίγουρη. Δεν ρουφάς. Είσαι σίγουρος? Εντάξει, το σπάω με μήνυμα. Ειρήνη Βίτα, σαν άνθρωπος λέει, εγώ κάνω και σωστά και λάθος, είναι λογικό.
αλλά προσπαθώ πάντα να είμαι κυρία. Πολύ σωστή σε βρίσκω, Ειρήνη μου. Όπου βρίσκομαι, έχω τη συμπεριφορά που αρμόζει. Έτσι, ξέρεις να προσαρμόζεσαι. Γιατί είπαμε, καλό και το γήπεδο, καλή και η λαδόκολα, αλλά χρειάζεται και το μαχαιροπύρουνο, πραγματικά, και τα 5 ποτήρια, και τα 6-7 πυρούνια, και τα 8 κουτάλια, ξέρεις τώρα, και αυτά. Λοιπόν, δίνω με λέει προσαρμό σε κάθε περίσταση, που χου, αλλιώς θα ντυθώ στο σχολείο, λέει, αλλιώς θα σε μια σεμινάρια στο σχολείο, αλλιώς θα πάω μια βόλτα και αλλιώς θα συνεχίσει, κάτι είναι τεράστιο το μήνυμα, περίμενε να το ανοίξω, οπ, να το. Αλλιώς λέει θα πάω μια βόλτα με τους φίλους μου, θα βάλω λέει, το σορτσάκι μου, τις φωστίτσες μου, πολύ σωστή σε βρίσκω φίλη Ελλάδα Ειρήνη, πάρα πολύ καλά σε βρίσκω. Πάντα πρέπει να είμαστε καθαροί, πολύ σωστό αυτό που λες, αρωματάκι, αποσμητικούλι, με μέτρο έτσι, μην λούστης κάνεις μπάνιο και πας και τρελαθούν με τη μυρωδιά, πολύ σωστή σε βρίσκω. Για να δω, δεν ήξερα λέει πώς να το πω, χεχεχέ κουκλίτσα πάλι, βάλτε boys and noise, σκάσε μας και ένα χαμογελάκι ρε κορίτσα ρε, πάρε ρε Ειρήνη. Πάρε δικό σου, ναι. Λοιπόν, Δήμητρα Πετρίδου, αν σε γουστάρει ο άλλος, δεν θα τον νοιάζει τίποτα από αυτά. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν μερικές φορές που πρέπει να τα κάνεις για να μην παρεξηγηθείς και για να είσαι σωστός. Γιατί κάθε περίσταση, όπως είπε η Ειρήνη, δεν είναι η ίδια. Αλλιώς θα πας στο σχολείο σου, αλλιώς θα πας στη βόλτα σου, αλλιώς θα πας σε ένα πανηγύρι το καλοκαίρι, πραγματικά μέσα σε κανένα νησί, αλλιώς θα πας και στο Χ εστιατόριο, εάν σε καλέσουν ευρέ αδερφέ, για κανένα επίσημο δείπνο ή κανένα επίσημο γεύμα. Λοιπόν, ο Κώστας Παπαδόπουλος εδώ στέλνει. Κωστάκι, έχεις μείνει πριν, λέει, βλέπω από το Λόκα. Εγώ λέει, τι λέει ο Κώστας, ο φίλος μας εδώ, μας φτιάχνει τύπου το report του Mad TV και εμένα δεν με έχει παντρέψει με τον Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη, αλλά τι με έχει βάλει να κάνω, ναι, έχω τα δίδυμα του Μαυροκεφαλίδη. Δεν μας είπες όμως πραγματικά, είναι αγοράκια, είναι κοριτσάκια. Λοιπόν, να είσαι καλά Κώστα μου, πάμε. Πραγματικά ο Μαυροκεφαλίδης είναι, μπράβο, είδεστε, όλες για το Μαυροκεφαλίδη σφαζόμαστε εδώ μέσα. Λοιπόν, η Μαριλού Μαρλού λέει: γεια σου, κοριτσάρα μου, το πήρα το μήνυμά σου, σου απάντησα κιόλας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθη. Αυτό λέει θα το πούν οι άλλοι για μένα. Πάντως, πάντα ρωτάω το άτομο που θα βγούμε μαζί πού θέλει να πάμε για να περάσουμε όμορφα. Πάντα ντύνομαι, λέει, σεμνά όμορφα και καθαρά, πάρα πολύ ωραία. Ένα μεγάλο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πει ή να κάνει κάτι προσβλητικό που θα κάνει το άλλο άτομο που είναι μαζί του να ντραπεί. Και οι ίδιοι ντρεπόμαστε επίσης. Είστε πανέμορφοι, Ευαγγελία, χαμογέλα μας. Χαμογελάτε, ναι. Ναι, ρε κουλεράκια, σας ευχαριστώ και χαίρομαι. Και εσείς να χαμογελάτε. Λοιπόν, η Έλενα Μπιλικά. Ναι, οκ, okay, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, Έλενα. Γεια σου, Ευαγγελία, είσαι πολύ όμορφη σήμερα, ευχαριστώ. Λοιπόν, η μαμά μου είπε ότι το πιο βασικό είναι να τρώμε λίγο. Έχει δίκιο η μαμά σου, γιατί. Και δεν φαίνεσαι ότι έχεις πάρει, παιδί μου, τύπου πεινασμένος να ξεχυθείς εκεί στο παΐ και να τρως αλέμαργος, αλλά και προσέχεις τη σιλουέτα σου και φαίνεσαι και λεπτεπίλευτη. Πολύ σωστά είπε η μαμά σου. Όταν υπάρχει έξοδος, λέει, και να κρατάμε σωστά το μαχαιροπίνουνο. Βάλτε λίγο Tokyo Hotel. Άμα έχουμε και Tokyo Hotel, βάλτε, ρε παιδιά, και Tokyo Hotel εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να συνεχίσω εγώ εδώ πέρα το Τευτέρι. Επίσης, μην τρίβετε το ψωμί στο τραπεζομάντιλο. Ναι. Πραγματικά, μην το ξεπουπουλιάζετε το ψωμί και το πετάτε δεξιά-αριστερά τα ψίχουλα, πραγματικά. Όπως επίσης, να μην σκουπίζετε την ψύχα του ψωμιού και τη σάλτσα του πιάτου σας. Κοινώς, να μην κάνετε. Παπάρα. Κατάλαβες. Αυτό. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι. Αυτό είναι μια αγαπημένη συνήθεια, ειδικά όταν πας σε μια ταβερνούλα ή ένα ταβερνάκι το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι το αγαπημένο μας, νομίζω, να βουτάμε το ψωμί μέσα εκεί και να κάνουμε αυτό που είπαμε. Αλλά. Τώρα, άμα πας σε ένα καλό εστιατόριο ή σε καλέσουν κάποιος σε μια δεξιά σε ένα γάμο, βρε αδερφέ, μην αρχίζεις να βουτάς τα ψωμιά, άστο. Κράτα το. Καταλαβαίνω ότι δεν θα αντέξεις πολύ. Κράτα το για εκείνη την περίσταση και κάτω την επόμενη μέρα. Και ξέσπασε την επόμενη μέρα. Η Ειρήνη Directioner, να τρως με το στόμα ανοιχτό, Ευαγγελία, βάλε και λίγο One Direction, please. Βάλε με One Direction, βάλε με την υπερκομματάρα την καινούργια, παιδιά. Λοιπόν. Σωτηρία Πατ, λέει γεια σου όμορφη Ευαγγελία, γεια σου Σωτηρία και το δικό σου μήνυμα το πήρα και σε ευχαριστώ και σου απάντησε. Λοιπόν, επίσης να μην βάζετε στο πιάτο σας πολύ μεγάλες μερίδες ή να τρέχετε εκεί σε κανένα μπουφέ ή οτιδήποτε και να παίρνετε τα καλύτερα κομμάτια, δηλαδή σεμνά, λίγο να φάνε και όλοι οι υπόλοιποι, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο φέ και να βάζετε και γεμίσετε το πιάτο, να... τι? Άμα δεν το πάρω εγώ. Ναι, άμα το πάρεις, θα το πάρει άλλος, ρε Ιβάν, αλλά έτσι. Έτσι είναι στο σαβουαρβίβρε, αγοράκι μου. Δηλαδή, το κομμάτι το καλό να το αφήσεις για τη μέρη. Γιατί σήμερα έχω φάει. Πραγματικά, γιατί να πρέπει να το φας εσύ. Η μέρη θα το άφηνε για μένα. Η μέρη.
Θα το άφηνε η Μέρη. Θα το άφηνε η Μέρη. Έχει ένα point αυτό. Ναι, θα το φάω εγώ. Ναι, γιατί άμα δεν το φάει η Μέρη ή δεν το φάω εγώ, θα το φάει η Μαρία. Θα το φάει σίγουρα ο Βίτωνας. Δεν θα τα αφήσει το καλό κομμάτι για άλλον ο Βίτωνας, ξέρετε. Ο Βίτωνας θα δει καλό κομμάτι. Ποπ! Κατάλαβες. Αλλά είναι αυτό που όταν είσαι κάπου, δεν σε έχει συμβεί και βλέπετε εκεί το καλό κομμάτι. Εμένα γενικότερα, για παράδειγμα, αν κάπου έχει κάποια πιτά, μου αρέσει κυρίως η γωνία. Να ξέρεις. Δεν μου αρέσει η μέση. Η γωνία μου αρέσει εμένα. Αλλά όταν θα είμαι σε ένα ξένο σπίτι, σε ένα χώρο που δεν μπορώ να φερθώ όπως είμαι σπίτι μου, θα κάνω λίγο πίσω. Θα περιμένω να δω μήπως η Μέρη που προπορεύεται θέλει τη γωνία ή ο Ιβάν και θα περιμένω. Θα λέω από μέσα μου, έλα μην πάρεις τη γωνία τώρα, σε παρακαλώ, πραγματικά μην την πάρεις. Καταλαβαίνεις. Θα το λες. Ενδόμηχα. Αλλά όταν θα έρθει η σειρά μου, άμα έχει τρεις γωνίες, θα πάρω τη μία. Άμα έχει μία, από ντροπή μπορεί να την αφήσουμε όπως τη θέλει κανένας άλλος. Το κάνω εγώ αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, Σταύρος Μαριάννα, πρέπει να έχουμε ευγενική συμπεριφορά απέναντι στα κορίτσια και να τους φερόμαστε όπως πρέπει και αξίζουν. Και πάρα πολύ σωστά λες. Και τώρα θα περάσω λίγο στο άλλο θέμα που είπαμε στην αρχή, ότι ποιους τρόπους, τι τρόπους θα έπρεπε να έχει ένας άντρας, δηλαδή ποιους κανόνες συμπεριφοράς να κρατάει σε μια κοπέλα. Σταύρο Μαριάννα, από σένα θα πάρω πάσα, πάμε σε ένα break και επιστρέφω. Ναι! Αχ, κινδυνεύω, αχ, κινδυνεύω. Δεν με μαζεύω. Γεια σου ρε Αντιγόνη, για πάρτι σου. Για πάρτι και για όλους εσάς που μου ζητάτε Μελίνα Ασλανίδου. Αντιγόνη, ζήτα, ελπίζω να σ' άρεσε. Βάλαμε Μελίνα και την τιμάμε εδώ πέρα τη Μελίνα. Από τη στιγμή που μας το ζητάς, πες με ό,τι σας αρέσει, εσάς πες με εδώ. Γιατί το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε. Στο Cooler, πρωταγωνιστές είστε εσείς και τα μηνύματά σας πρωτίστως. Εμείς τα θέματα τα βάζουμε έτσι και τα θέτουμε για να περνάει η ώρα, να έχουμε εδώ κάτι να λέμε, να σχολιάζουμε, να γελάμε, να χαμογελάμε και έτσι να περνάει μια ευχάριστη, ωραία ώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας. Σταύρο Μαριάννα, μου έδωσε πάρα πολύ ωραία πάσα. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας σωστός άντρας, πρέπει να είναι gentleman κυρίως απέναντι σε μια γυναίκα. Αλλά πριν πω τι πρέπει να κάνετε, θα σας πω για το Moonraker που πραγματικά προσγειώθηκε στο Αλού Fan Park και ήρθε και είναι έτοιμο να μας δει, να μας κάνουμε, ναι, να μας κάνει, να δούμε αστράχια, ναι. Τι κάνει αυτό λοιπόν στο Αλού Fan Park, είπαμε ότι στροβιλίζεται με ταχύτητα που φτάνει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ κατά την περιστροφή του ανεβαίνει κάθετα στον κεντρικό άξονα, φτάνοντας ύψος 13 μέτρων και κάνει και 17 γύρους στο λεπτό και χωράει και 40 επιβάτες μέσα και πραγματικά ήρθε εδώ για να μας δείξει κάτι καινούριο. Προσγειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου την Παρασκευή και θα μείνει ως το τέλος Νοεμβρίου. Γι' αυτό να σπεύσετε όλοι, όπα να τα πάνε τα χαρτιά, να σπεύσετε όλοι στο Αλού Φαν Πάρκ και να δοκιμάσετε γιατί έρχονται καινούρια παιχνίδια. Και κάπως έτσι σιγά σιγά τελειώνει η ώρα μας, αλλά πριν θα σας πω ότι πρέπει να κάνει ένας άνδρας πραγματικά για να είναι gentleman και να έχει καλούς τρόπους απέναντι σε μια γυναίκα. Αλλά δεν σημαίνει ότι σε όλες τις γυναίκες αρέσει. Γιατί εμένα κάποια από αυτά που βλέπω εδώ δεν μ' αρέσουν. Δεν ξέρετε, θα το πω. Λέει εδώ, λοιπόν, πάντοτε λέει να ανοίγετε τις πόρτες. Θα σας πω εμένα ότι δεν μ' αρέσει κανένας άνθρωπος να μου ανοίγει την πόρτα. Κατάλαβες, δηλαδή, αν πάρεις παράδειγμα από μένα, δεν. Δηλαδή, εγώ δεν κρίνω αν ο άλλος είναι gentleman αν θα μου ανοίξει την πόρτα, βρε αδερφέ, αφού μπορώ να το κάνω μόνο. Γιατί δεν μου τα ρίξω, δεν κατάλαβα. Πες Μέρη, εσένα σ' αρέσουν αυτά. Ούτε εμένα καθόλου. Δεν μ' αρέσει ο άλλος να προπορεύεται και να μου ανοίγει, ούτε εσένα. Λοιπόν, πραγματικά, ναι, είναι λέει οι βασικοί κανόνες ευγενίας, όπως επίσης του να προπορεύεται η γυναίκα. Αλλά θα σου πω εγώ κάτι, σαβαρβερ καλό μου, ότι δεν είναι ωραίο πραγματικά να προπορεύεται η γυναίκα στις σκάλες. Στις σκάλες ο άντρας πρέπει να ανεβαίνει πρώτος. Γιατί αν η γυναίκα φοράει κανένα κοντοφόρεμα, καμιά εφαρμοστή φούστα ή κανένα σορτσάκι, να μην αισθάνεται ότι έχει τον άλλο πίσω της κολέουζε και κοιτάει σαν χάνος έτσι, καταλαβαίνεις. Στη σκάλα λοιπόν, κατ' εμέ, αυτός είναι δικός μου κανόνας, θα πρέπει να προπορεύεται ο άντρας. Κατάλαβες? Έτσι λέω. Έτσι λέω εγώ. Άμα πέσει γυναίκα, έπεσε. Τώρα τι θα κάνω, τραγματικά. Λοιπόν, βοηθήστε λοιπόν, λέει εδώ, να φορέσει το παλτό της. Γιατί πουλάκι μου, δεν έχω εγώ χέρια να βάλω το παλτό μου. Πες μου. Βέβαια, σε πολλές γυναίκες αρέσει να τους κρατάνε το παλτό ή το σακάκι να το φορέσουν. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Έτσι. Εσένα Μαρία σ' αρέσει. Ούτε και της Μαρίας. Α, είδες τώρα το σαβουάρ βρίσκεται κάπου έχει κενά εδώ. Πραγματικά. Εσύ, εσύ, εσύ. Κι εγώ εκνευρίζομαι. Μου τη δίνει αυτό το πράγμα.
Γιατί δεν μπορώ να το κάνω εγώ μόνη μου. Και εμένα είναι το επόμενο. Βοηθήστε, τι λέει να καθίσει. Γιατί πουλάκι μου, θα ξαναπώ. Δεν μπορώ εγώ να τραβήξω την καρέκλα έτσι να κάτσω. Τι είμαι, κουλή. Άσε που θα κάτσει και καλά. Άσε που. Φαντάζεσαι μεταξύ να σου κάνει και μια φάρση και σου τραβήξει την καρέκλα και πέσει κάτω. Καλά, λέμε τώρα. Λοιπόν, αλλά πραγματικά. Δεν χρειάζεται. Για κάτι να ακούσει τον κορίτσι μου. Ναι, έχεις ένα δίκιο, ρε Μαρία μου. Αυτό το να σε ταΐσουμε στο στόμα. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πιάσω το πιρούνι να ταϊστώ. Να το εξυπηρετηθώ, βρε αδερφέ. Γιατί πρέπει να είσαι εκεί σαν τη μαμά μου και να με μπουκώνεις. Λοιπόν, επίσης, δώστε τη θέση σας, λέει. Εντάξει, αυτό πες, θα το δεχτώ. Ναι, οκ. Να είσαι κάπου. Είσαι βεροντολόγα. Μπορεί να μην μπορώ να κάτσω εκείνη την ώρα όρθια πάρα πολύ. Δεν μπορεί άλλο θέλει τη θέση μου. Δεν θα το δεχτώ. Αλλά θα μου προσφέρει τη θέση του. Δεν θα με βοηθήσει να κάνω κάτι που μπορώ να κάνω μόνη μου. Αυτό εννοώ. Δώστε τη, λέει, το μπράτσο σας. Ακούς τα βρεμαριάνα. Δώστε το μπράτσο σας. Αυτό το δέχομαι και θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, που δεν το έχω πολύ με τα τακούνια και πηγαίνω αριστερά, δεξιά και από ένα σημείο και μετά μπορεί να φάω και κάποια σαβούρα. Το μπράτσο, να ξέρεις, είναι σωτήριο εκείνη τη στιγμή. Ειδικά αν έχεις να κατέβεις καλιά. Ένας γερανός, έχεις ένα δίκιο. Ή να σου πω ακόμα καλύτερα, να μην τα φοράς καθόλου ξυπουλήσια φουλ. Αλλά δεν γίνεται, καταλαβαίνεις. Οπότε εκεί το μπράτσο, δώστο, γιατί θα το χρειαστεί και θα το εκτιμήσει. Να σταθεί, μη φάει και καμία αυτή και γίνει περίγελος, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εκεί είναι. Και το τελευταίο λοιπόν είναι να τη ρωτήσετε αν χρειάζεται κάτι. Από ενδιαφέρον. Θέλεις να πιεις κάτι, θέλεις να φας κάτι, θέλεις να πάμε εκεί. Πολύ ωραία. Αυτά στα βρωματιάνα μου να ξέρεις. Διαβάζω και ένα τελευταίο μηνυματάκι σιγά-σιγά γιατί πρέπει να φύγω. Αθηνά και Αθηνούλα λέει: δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, επειδή όταν το προσπαθούμε, τα χαλάμε όλα. Πολύ σωστή. Οπότε απλά πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Συμφωνώ μαζί σου και αυτό το μήνυμα με εκφράζει. Πότε θα βάλετε το καινούριο τραγούδι των One Direction, το Still My Girl? Αχ, Αθηνά. Το βάλαμε στην αρχή της εκπομπής και δεν μας πρόσεξες, φαίνεται. Αλλά θα το βάλουμε ξανά αύριο. Γιατί τώρα, δυστυχώς, η Βαν πρόσεχε τα πλάνα, σε παρακαλώ να σηκώθω. Να ορθώσω, μισό λεπτό, γιατί σήμερα είπαμε, παίζουμε με τα εκατοστά. Αυτό το φόρμα είναι κοντούλι, κοντούτσικο. Λοιπόν, κουλεράκια μου γλυκά και όμορφα. Είτε πραγματικά σας αρέσει το savoir vivre, είτε δεν σας αρέσει, είτε σας εκφράζει, είτε δεν σας εκφράζει, εμείς απλά τα είπαμε γιατί πρέπει να παίρνουμε την πληροφορία. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο μεσημέρι εδώ στο Cooler. Αύριο θα είμαστε μαζί ζωντανά. Μέχρι τότε θα μου λείψετε, ρε κουλεράκια μου. Μουά!